Πάμε λίγο στο Λιανεμπόριο. Πάμε λίγο να θυμηθούμε το ωράριο των, των καταστημάτων στον Άγιο Νικόλαο, καθώς θα πάμε στον πρόεδρο. Λοιπόν, ξεκίνησε Μεγάλη Δευτέρα χθες, ανοιχτά τα καταστήματα. 10 Τετάρτου, Εύη. 9 με 9 και το ίδιο ωράριο, δηλαδή από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ, θα συνεχιστεί μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου. Τη Μεγάλη Παρασκευή αλλάζει λίγο το ωράριο, θα έχουμε δηλαδή από τις 11 μέχρι και τις 7. Ενώ το Μεγάλο Σάββατο, η τελευταία μέρα, όποιος προλάβει, πρόλαβε για να κάνει τα τελευταία του ψώνια, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Μάλιστα. Πάμε για ένα γρήγορο σχόλιο στον κύριο Μανώλη Πάγκαλο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου και αντιπρόεδρο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνού και Εμπόρων Λασιθίου. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή Πάσχα σε όλους τους κρατικούς. Να είστε καλά, καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Πώς ξεκίνησε η πασχαλινή περίοδος για το λιανεμπόριο της πόλης από τη μία και από την άλλη, ποιες οι προσδοκίες? Χθες Κυριακή των Βαΐων, τα καταστήματα στην πόλη του Αγίου Νικολάου ήταν ανοιχτά από τις 11 και μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σήμερα το ωράριο που έχουμε είναι από τις 9 μέχρι τις 9 το βράδυ. Σαφώς είναι προαιρετικό το ωράριο, όποιος βάσει δυνατοτήτων της κάθε επιχείρησης. Γενικά ξεκίνησε σήμερα πρώτη μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας. Σχετικά υπήρχε μια κινητικότητα στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Ήδη αρχίσει και λίγο το τουριστικό κομμάτι που κάνει τα πράγματα αρκετά καλύτερα στο θέμα τζίρου των καταστημάτων. Όπως καταλαβαίνετε, η μεγαλοβδομάδα συνήθως το μεγάλο στοίχημα για την αγορά της πασχαλινής αγοράς είναι από τη Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή και ειδικά το Μεγάλο Σάββατο που αποκορυφώνεται η κίνηση στην αγορά. Είναι ένα στοίχημα για μας η φετινή πασχαλινή αγορά, γιατί να φύγουν τις προηγούμενες χρονιές που ξέρετε πολύ καλά τι προβλήματα αντιμετωπίσαν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ελπίζουμε το φετινό Πάσχα και να είναι μια ευκαιρία για καλύτερες καταστάσεις στην αγορά της πόλης του Αγίου Νικολάου. Μάλιστα. Θα έχουμε τη δυνατότητα, Πρόεδρε, να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για το σχόλιο σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.